στράμενοι προς την Κύπρο παραμένουν οι προβολείς της διαφθοράς, με την επικεφαλής της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής να ξεσηκώνει νέο κύμα αντιδράσεων και αρνητικών δημοσιευμάτων στον ξενοτύπο, μιλώντας για βουνό υποθέσεων. We have just had a quick look at the experience in a few prosecution services with mutual legal assistance requests directed to Cyprus in the last 3 years in cases which would be relevant for the EPPO. And based on the information we could gather, we can safely assume that up to 10% of the future EPPO caseload will have a Cypriot component. That's a lot of work, and this is the reason why we need to have full-time prosecutors there in Cyprus. Άρα, με βάση τους υπολογισμούς, μία στις 10 υποθέσεις που θα εξετάσει το EPPO συνδέονται με το νησί μας. Κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 300 υποθέσεις το χρόνο και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα δεδομένα που ίσχυαν στο παρελθόν. It is true that the number of criminal investigations of interest for the EPPO in Cyprus has been historically extremely low. Και αυτή είναι η μόνη αναφορά με την οποία συμφωνεί ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος φόδρα ενοχλημένος απέστειλε επιστολή προς την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα ζητώντας στοιχεία και αποδείξεις. Η εκτίμηση της κυρίας Κοβεσί δεν φαίνεται να συνάδει με τα στοιχεία που έχουμε εμείς στην κατοχή μας. Ο Γενικός Εισαγγελέας επικαλείται έρευνα που διεξήγαγε η νομική υπηρεσία για την τετραετία 2016 με 2019. Με βάση τα αποτελέσματα, οι υποθέσεις που θα ενέπιμπταν στην κατηγορία των αδικημάτων που εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν υπερεύαιναν τις 4 ετησίως.